Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιαδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ξανά εδώ μετά τις διακοπές του Πάσχα. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να περάσατε καλά. Και η εκπομπή Διάλογοι είναι ξανά εδώ στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού, όπως κάθε Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι. Η εκπομπή μεταδίδεται 12 με 1 το μεσημέρι, όπως είπαμε, από το στούντιο Ρέθυμνο. Το ηχητικό αρχείο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της εκπομπής που υπάρχει στο YouTube και στη σελίδα μας στο Facebook. Στον ήχο είναι η Βούλα Ανδρουλιδάκη, το μουσικό σήμα της εκπομπής είναι σύνθεση του Μανώλη Ανδρέου. Στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Αντώνης Βαμιαδάκης. Φίλες και φίλοι, με αφορμή τις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου, σήμερα θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσμούς και τις αρμοδιότητές τους. Την ερχόμενη Πέμπτη, το προαναγγέλω από τώρα, 23 Μαΐου, θα μιλήσουμε για το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το άμεσο αποτέλεσμα της αποφασιστικότητας των Ευρωπαίων πολιτικών να προλάβουν μελλοντικές βίαιες συγκρούσεις στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχικός σκοπός ήταν να συνδέσει τις χώρες μεταξύ τους με τη δημιουργία στενής βιομηχανικής και οικονομικής συνεργασίας. Έκτοτε, οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυξηθεί ανταποκρινόμενες στις νέες προκλήσεις και πολλές επιπλέον χώρες εντάχθηκαν σε αυτή. Ωστόσο, επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επεδίωξε να περιγράψει ξεκάθαρα τον πολιτικό χαρακτήρα της. Βρίσκεται και βρισκόταν πάντα σε κατάσταση μετάβασης. Το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της άμεσης δημιουργίας μιας ομοσπονδίας ευρωπαϊκών κρατών συνάντησε στην πορεία του πολλά εμπόδια. Αυτά εδράζονταν στην πολυπλοκότητα των εθνικών συμφερόντων των κρατών μελών, καθώς και στο ιστορικό παρελθόν τους, που είχε δημιουργήσει πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις που δεν ήταν εύκολο, το αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα, να ξεπεραστούν. Αυτό που ξεκίνησε ως μια αμιγώς οικονομική ένωση, στην πορεία μετεξελίχθηκε σε έναν οργανισμό του οποίου η δράση εκτείνεται σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Από το κλίμα, το περιβάλλον, την υγεία, ως τις εξωτερικές σχέσεις, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και τη μετανάστευση. Όπως δήλωνε στη γνωστή διακήρυξή του στις 9 Μαΐου του 1950 ο Ρόμπερτ Σούμαν, βασικός εμπνευστής της ιδέας ευρωπαϊκής ενοποίησης, έλεγε «Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί ως διαμαγείας, ούτε με βάση ένα γενικό σχέδιο. Θα οικοδομείται με συγκεκριμένα επιτεύγματα που πρώτα θα δημιουργήσουν μια πραγματική αλληλεγγύη. Μια θεμελιώδης αξία, φίλες και φίλοι, που ενώνει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι μόνο δημοκρατικές χώρες μπορούν να είναι μέλη της». Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που εκφράζουν ανησυχία για τη δημοκρατική ελλειμματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό από γραφειοκράτες, τεχνοκράτες και τα γνωστά λόμπι, με περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών. Επίσης, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και η απόσταση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών δυσκολεύει την αίσθηση συμμετοχής και ενδιαφέροντος. Για όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Καλόγερο, υποψήφιο διδάκτορα συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή της Σορβόνης. Τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Κύριε Καλόγερε, καλό μεσημέρι από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε να συζητήσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Θανάσης Καλόγερος είναι, όπως είπαμε, υποψήφιος διδάκτορας συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή της Σορβόνης στο Παρίσι. Είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Νομικών και Φιλοσοφικών Επιστημών της Σορβόνης. Έχει εργαστεί ως νομικός στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Ευρώπη. Για το θέμα αυτό έχει δημοσιεύσει πάρα πολλά άρθρα στην ελληνική και στην γαλλική γλώσσα. Κύριε Καλόγερε, θέλω να αρχίσουμε τη συζήτησή μας
με το ποιοι είναι οι στόχοι, ποιες είναι οι αξίες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αρχίσουμε με αυτό και σιγά σιγά θα μπούμε και σε άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Κύριε Βαμιαδάκη, όπως πολύ σωστά επισημάνατε στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις, η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση είναι μια σύνθετη ιστορία. Είναι μια ιστορία διαδοχικών μετασχηματισμών που εγώ θα την κατηγοριοποιούσα σε τρεις βασικές φάσεις, ναι, με βάση τις συνθήκες που γράφτηκαν στη Ρώμη, στο Μάστριχτ και στη Λισαβόνα. Κάθε φάση, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι στηρίζεται στην προηγούμενη και την απορροφά. Ναι. Όλα αυτά την εξελίσσει και την εμβαθύνει. Στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και νομικά και πολιτικά, αλλά κυρίως θεσμικά, το δημιούργημα της συνθήκης της Λισαβόνας. Μια συνθήκη που από τότε που έχει τεθεί σε ισχύ το 2009 δεν έχει αναθεωρηθεί, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις της δεκαετίας του 2010. Ναι. Η ιδιαιτερότητα αυτής της συνθήκης είναι ότι υιοθετήθηκε μετά από μια αποτυχία, την οποία τη θυμούνται όλοι, όταν το 2005 η Γαλλία και η Ολλανδία πέρυψαν με δημοψήφισμα τη συνταγματική συνθήκη, δηλαδή τη συνταγματοποίηση της Ευρώπης. Nice. Έτσι η Ένωση βρέθηκε σε αδιέξοδο. Έτσι η Λισαβόνα αναγκάστηκε με νέα τεχνική να πάρει πολλά κομμάτια αυτής της συνταγματικής συνθήκης. Γι' αυτό και σήμερα, άμα διαβάσουμε τους σκοπούς και τις αξίες της Ένωσης στις συνθήκες, τις συνθήκες που λειτουργεί τώρα η Ένωση, θα δούμε φιλόδοξους στόχους που προσυδειάζουν περισσότερο σε Σύνταγμα και λιγότερο σε διεθνή συνθήκη. Mm-hmm. Δηλαδή, συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο σκοπός της είναι να προαγάγει την ειρήνη, την ευημερία των λαών της Ένωσης και τις αξίες της, οι οποίες δεν είναι τίποτα λιγότερο από τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου για το οποίο έχει γίνει πολύς λόγος, την ισότητα, την ελευθερία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ έχει αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα από τις ευρωπαϊκές κοινότητες της δεκαετίας του 1950. Ναι. Ποιος ήταν, να το πούμε και αυτό, ο πρωταρχικός στόχος της δημιουργίας αυτού που σήμερα λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την δημιουργία των ευρωπαϊκών κοινοτήτων? Τελικά τι ένωση έχουμε? Έχουμε ομοσπονδία, έχουμε διακυβερνητικό οργανισμό? Για πέστε μας εσείς. Οι πρώτες ευρωπαϊκές κοινότητες ήταν στην πράξη ένα θεσμικό καρτέλ. Ένα θεσμικό καρτέλ άνθρακα και χάλιβα, που είχαν συμπήξει η Γερμανία, η Γαλλία, οι χώρες της Benelux, δηλαδή η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ιταλία, ακριβώς γιατί ο Ιταλικός βορράς φιλοξενούσε και ακόμα φιλοξενεί σε έναν βαθμό σημαντικές βιομηχανίες και κυρίως αυτοκινητοβιομηχανίες. Ναι. Αυτό το καρτέλ εντασσόταν στη διαδικασία ενοποίησης που περιγράψατε στην αρχή. Δηλαδή με το βλέμμα στραμμένο αφενός στο παρελθόν, στο να μην επαναληφθούν τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου, άρα να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι νικητές και ηττημένοι, αλλά και με τις σκοπιμότητες που επέτασε ο τότε ψυχρός πόλεμος, αναγκαστήκαν να προχωρήσουν σε κάποια βήματα ενοποίησης. Και επειδή η πολιτική ενοποίηση δεν προχώρησε, υπενθυμίζω εδώ ότι επιχειρήθηκε πολιτική ενοποίηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία δεν λειτουργήσε, παρότι μας έχει κληροδοτήσει σήμερα ένα από τα καλύτερα συστήματα διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό το εγχείρημα δεν προχώρησε και έτσι προχωρήσαμε στα οικονομικά βήματα. Η ΕΚΑΧ, όπως ονομαζόταν τότε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, πέτυχε. Γι' αυτό και προχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που ήταν πλέον ένα πολύ ισχυρότερο θεσμικό καρτέλ. Καθότι αφορούσε το σύνολο της εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. Από εκεί μέχρι σήμερα περάσαν πολλές δεκαετίες. Νομίζω ότι η σημαντικότερη συμβολή ήταν των Γάλλων Φρανσουά Μιτεράν και Ζακ Ντελόρ, οι οποίοι έδωσαν νέα διάσταση, νέα πνοή στο εγχείρημα για να φτάσουμε σήμερα στην εμβληματική Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε σήμερα, που οικονομικά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αλλά για το ερώτημά σας, τι είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι δύσκολο ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα και πολιτιακά και πολιτιολογικά και νομικά και θεσμικά, και έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Μπορώ μόνο να περιοριστώ, για να μην πλατιάσω, στο ότι είναι μια ένωση σε μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή δεν είναι ένας κλασικός διεθνής οργανισμός με λίγες δοτές αρμοδιότητες, δεν είναι και ένα ομοσπονδιακό κράτος στα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι υβριδικό, μια υβριδική ένωση που έχει στοιχεία και από τα δύο, δηλαδή και υπερεθνικά και διακρατικά στοιχεία,
Και νομίζω ότι όσο βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, τη φάση της Λισαβόνας, δεν υπάρχει κάποιο είδους προοπτική για να ξέρουμε τη συνέχεια. Πιθανόν το μέλλον θα δείξει. Άρα είναι αυτό που είπα και στον πρόλογό μου, ότι ουσιαστικά η Ευρώπη είναι σε μια συνεχή μετάβαση. Δηλαδή δεν ξεκαθαρίζει ακριβώς τους στόχους. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πει κανείς ποιοι είναι οι στόχοι, που στοχεύει να καταλήξει. Νομικά, οι στόχοι είναι διακηρυγμένοι στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνοντας όμως μια πολιτική αποτίμηση, θα διαπιστώσουμε ότι οι συνεχείς μετασχηματισμοί, τα πισωγυρίσματα και ιδίως αλλεπάλληλες κρίσεις της δεκαετίας του 2010 έχουν προσανατολίσει, νομίζω, και τα ίδια τα θεσμικά όργανα και τους πολίτες της Ένωσης. Μάλιστα. Τώρα, θέλω, αν μπορείτε έτσι με δύο λόγια, να μιλήσουμε για το ποια είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το ένα ερώτημα είναι αυτό. Και το άλλο, ποια παρέχουν από κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνσεις πολιτικής και τους ρόλους που διαδραματίζουν τα όργανα αυτά στην νομοθετική διαδικασία. Η θεσμική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Δηλαδή, άμα δει κανείς το σύνολο των οργανισμών και των υπηρεσιών της Ένωσης, θα βρεθεί ενώπιον μιας δεταλόγους κατάστασης. Τα θεσμικά της όργανα όμως είναι πιο συγκεκριμένα και κατηγοριοποιούνται περίπου κατά αναλογία με τις κρατικές εξουσίες. Δηλαδή, όπως υπάρχει νομοθετική εξουσία στην Ελλάδα με τη Βουλή των Ελλήνων, σε ενωσιακό επίπεδο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπούνται οι λαοί της Ευρώπης, αλλά και το Συμβούλιο των Υπουργών που εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και είναι ο χώρος για να εκδηλώνονται θεμητά τα εθνικά συμφέροντα. Μπορεί κανείς να το εκλάβει σαν μια άτυπη γερουσία, όπως οι πολιτείες των ΗΠΑ μπορούν να καταθέτουν πλέον και τα πολιτιακά τους συμφέροντα, έτσι και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκεί ο χώρος για να εκφράζουν τα δικά τους. Σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας είναι φυσικά η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, όπως συνήθως λέγεται. Και η δικαστική εξουσία που συχνά παραμελούμε να αναφέρουμε είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, το οποίο είναι και ιδιαίτερα ισχυρό σαν όργανο, και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε αυτά καλό είναι να προσθέσει κανείς αφενός την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία γίνει ιδιαίτερα γνωστή για την ισχύ της τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα η Ελλάδα το έζησε, ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό και η πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι συνήθως η πιο γνωστή από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τώρα η Κριστίν Λαγκάρντ, προηγούμενα ο Μάριο Ντράγκη, νωρίτερα στην αρχή της ελληνικής κρίσης ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ. Είναι ονόματα τα οποία έχουμε συνηθίσει να ακούμε πολύ περισσότερο φερειπίν από τον πρόεδρο ή την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επειδή όμως με ρωτήσατε για την κατευθυντήρια γραμμή, δηλαδή ποιο όργανο είναι αυτό που κατευθύνει, θα σας πω ότι από τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά έχουμε ένα θεσμικό όργανο που λέγεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην πράξη είναι η Σύνοδος Κορυφής, όπως λέτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκεί που συγκεντρώνονται οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Να καθορίσουν τον γενικό προσανατολισμό και τις προτεραιότητες της Ένωσης. Δεν νομοθετούν δηλαδή, αλλά δείχνουν το δρόμο. Χοντρικά αυτά είναι τα θεσμικά όργανα και ως τέτοια αναγράφονται και τις συνθήκες. Να πούμε λίγο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παραδείγματος χάρη, από ποιους αποτελείται? Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο? Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Σας είπα πριν για αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Σχετίζεται με την εσωτερική πολιτική τάξη, το ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή, στην Γαλλία την εκπροσωπεί παραδοσιακά ο πρόεδρος. Ναι. Ακόμη και σε περίπτωση συγκατοίκησης, όπου είναι από άλλο κόμμα πρόεδρος και από άλλο πρωθυπουργός, πάλι ο πρόεδρος πηγαίνει. Μάλιστα. Αντίθετα, στην Γερμανία πηγαίνει παραδοσιακά ο καγκελάριος, όπως και στην Ελλάδα πηγαίνει παραδοσιακά ο πρωθυπουργός. Υπάρχουν χώρες, κυρίως της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, όπου υπάρχει μια ημιπροεδρική δημοκρατία, δηλαδή εκλέγεται ο πρόεδρος και βρίσκεται συχνά σε σύγκρουση με τον πρωθυπουργό και διεκδικούν το ποιος θα παραστεί, ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην πράξη, μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, γιατί υπάρχουν τέσσερις τακτικές σύνοδοι κορυφής τον χρόνο και υπάρχουν και διάφορες έκτακτες, όπως εκείνη που είχε γίνει με την επομένη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ναι. Πλέον έχει κανονικοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Μία φορά φέρυπαν στην πρόσφατη ιστορία στην Ελλάδα, επειδή δεν μπορούσε, υπήρχε κόλλημα του τότε πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά να παραστεί. Παρέστη τη θέση του, επειδή δεν μπορούσε να είναι κάποιο άλλο πέρα από αρχηγό κυβέρνηση ή κράτου, ο τότε πρόεδρο Δημοκρατία, ο Κάρολο Παπούλια, με τη συνδρομή του τότε υπουργού εξωτερικών. Αυτή είναι η θεσμική λύση.
Μάλιστα. Και όπως καταλαβαίνετε, οι εργασίες, οι προετοιμασίες στο ελληνικό επίπεδο γίνονται εντός του Μεγάλου Μαξίμου. Προετοιμάζονται δηλαδή οι σύνοδοι κορυφής εντός του Μεγάλου Μαξίμου. Εντός του Μεγάλου Μαξίμου παίρνουν τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες που θα υποστηριχτούν. Τώρα, ο συνταγματικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται, μας το είπατε και εσείς, από διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογραφεί από όλα τα κράτη-μέλη. Και πάνω εκεί στηρίζεται αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς μπορείτε να αξιολογήσετε ποια είναι η σημαντικότερη συνθήκη και γιατί από όλες αυτές τις συνθήκες που κατά καιρούς έχουν υπογραφεί? Αν είχε γίνει δεκτή η συνταγματική συνθήκη, θα τα είχε επαναθεμελιώσει όλα. Ναι. Το σημερινό θεσμικό τοπίο της Ένωσης, έτσι όπως είμαστε, επειδή έπρεπε να ακολουθηθεί μια συμβατική γραμμή, η συνθήκη της Λισαβόνας τι έκανε? Αναθεώρησε και μετονόμασε τη συνθήκη της Ρώμης που ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, είναι η σημερινή συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επίσης αναθεώρησε και μετονόμασε τη συνθήκη του Μάστριχτ που ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι η σημερινή συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν δύο βασικά συνθήκες. Αυτή είναι η διαφορά. Αντί για ένα κείμενο, δύο. Τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι αυτά τα δύο κείμενα έχουν και μια ουσιώδη διαφορά. Δηλαδή, η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει στην διακρατική διακυβερνητική συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι στους τομείς που αφορά, που είναι κυρίως η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας, εκεί αποτείται ομοφωνία για τη λήψη της απόφασης. Πρακτικά, λέει, τα κράτη-μέλη εκεί έχουν βέτο και το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει πλήρη δικαιοδοσία. Ενώ τα θέματα και τους τομείς που ρυθμίζει η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν την υπερεθνική συνεργασία. Οι αποφάσεις εκεί λαμβάνονται με πλειοψηφία. Δεν υπάρχει δικαίωμα βέτο και το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πλήρη δικαιοδοσία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει το μέλλον. Δείχνει εκείνη την Ευρωπαϊκή Ένωση που όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία και δεν θα υπάρχει δικαίωμα βέτο. Άρα θα μιλάμε πλέον για ένα τελείως διαφορετικό σύστημα, εφόσον ισχύει σε όλους τους τομείς δράσης ενός κράτους. Επιτρέψτε μου όμως σε αμυγό συμβολικό επίπεδο να αναφερθώ και στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Ένα παραγνωρισμένο αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Γιατί είναι ενδιαφέρον? Γιατί είναι το μοναδικό κείμενο που απευθύνεται απευθείας στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή έχει έναν πλήρη κατάλογο δικαιωμάτων, τα οποία είναι τα δικαιώματά μας. Μάλιστα. Τα δικαιώματα κάθε πολίτη σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο πλέον έχει και τυπική ισχύ ίση με των συνθήκων. Και τα οποία, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καλόγερε, τα οποία δικαιώματα αμφιβάλλω αν τα γνωρίζει ο απλός πολίτης. Ειδικά για τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, είμαι βέβαιος ότι δεν τα γνωρίζει. Έχουμε την χαρά στην Ευρώπη να τελούμε από την προστασία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του δικαστηρίου που σας ανέφερα πριν στο Στρασβούργο. Ναι. Όμως αυτή η σύμβαση είναι του 1950. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα μοντέρνο κείμενο του 2000, το οποίο έχει μέσα πλήρη κατάλογο δικαιωμάτων, ακόμα και για τα πιο σύγχρονα θέματα. Από το περιβάλλον δηλαδή, που στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν υπάρχει, μέχρι ζητήματα ευηρετικής, μέχρι ζητήματα δικαιώματος στην πληροφορία. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο και για μένα θα έπρεπε να συμβολίζει και αυτό που θα έπρεπε να θέλει να είναι η Ευρώπη. Μάλιστα. Το αναφερθήκατε πριν από λίγο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο είναι το κατεξοχήν, να το πω, διακυβερνητικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο λαμβάνονται όλες οι κρίσιμες αποφάσεις, όπως μας είπατε κι εσείς, που εκεί συμμετέχουν οι επικεφαλής των κρατών μελών. Με βάση αυτό, θέλω να μας πείτε τι ρόλο παίζουν οι σχετισμοί δυνάμεων σχετικά με την σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πώς επιδρά αυτό, τι συνέπειες έχει στα ασθενέστερα κράτη-μέλη. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας και πολύ επίπεδο, διότι έτσι ακριβώς είναι και η θεσμική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν έχουμε διακριτά θεσμικά όργανα, στην πράξη αλληλοδιαπλέκονται. Ναι. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Φερρυπίν, όπου αποφασίζουν όλα τα κράτη μαζί, υπάρχουν ορισμένες χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερη επιρροή από άλλες. Έτσι φτιάχτηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, στην λογική του γαλλογερμανικού άξονα. Ναι. Αν γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, θα δούμε το πολύ απλό, και σας το λέω με δύο λόγια, ότι η Γαλλία συμφώνησε να αναιρεθεί η απόφαση για την αποβιομηχάνηση της Γερμανίας, προκειμένου
η γερμανική οικονομία να βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία σε μια Ευρώπη που θα συνδιηγείται από τους Γάλλους. Και σήμερα αυτός ο άξονας ασθένησε από την πλευρά της Γαλλίας, αλλά όσο υπάρχει η θέση της Γαλλίας να είναι μόνιμη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να είναι η μόνη πυρηνική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο γαλλογερμανικός άξονας υπάρχει. Αυτός επηρεάζει. Και από εκεί και πέρα δημιουργούνται ζώνες επιρροής σε ορισμένες περιφέρειες. Αυτό αντανακλάται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι πολλές φορές οι πολιτικοί ηγέτες επιθυμούν, όπως παρεμβαίνουν εθνικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να παρεμβαίνουν πολιτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι εννοώ? Ναι. Η Άγγελα Μέρκελ Φερρυπίν, που ήταν επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης, ήταν ταυτόχρονα και επικεφαλής ενός πολύ ισχυρού κόμματος της Ευρωπαϊκής Χριστιανοδημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, από την άλλη, επειδή προήλθε από ένα δικό του κόμμα, δηλαδή κατήργησε το κομματικό σύστημα έτσι όπως ήταν, το ανέτρεψε. Έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή τις ευρωπαϊκές του πολιτικές ιδεολογικές συμμαχίες, και το έκανε. Η τρίτη δύναμη αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η παλιή φιλελεύθερη, που αυτή τη στιγμή όλοι τους γνωρίζουμε ως η κοινοβουλευτική ομάδα του Πρόεδρου Μακρόν. Από εκεί πέρα οι συσχετισμοί είναι περίεργοι και σχετίζονται, μιλάω τώρα για τις ευρωεκλογές, σχετίζονται με την εκλογική συμπεριφορά, τα εκλογικά συστήματα, αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Θα το εξετάσουμε εδώ στην εκπομπή Διάλογη, θα το εξετάσουμε όπως προανήγγειλε την ερχόμενη Πέμπτη. Τώρα, μια και είπατε για τις ευρωεκλογές, οι οποίες πλησιάζουν, και όπως είναι γνωστό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο γνωστό θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ψηφίζονται άμεσα, ψηφίζουν οι πολίτες τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπήσουν. Ωστόσο, πολλοί ισχυρίζονται πως είναι ανίσχυρο, ότι είναι απαξιωμένο, και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί κόσμος και εν ώψη των ευρωεκλογών επιλέγουν την αποχή. Δεν πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός λόγος, βέβαια, που βλέπουμε τόσο μεγάλη αποχή στις ευρωεκλογές. Θέλω όμως ευθέως να σας ρωτήσω, έχει νόημα η ψήφος στις ευρωεκλογές? Έτσι απλά κατανοητά το ερώτημα. Η ψήφος στις ευρωεκλογές έχει πολύ μεγάλο νόημα. Θα σας πάω όμως ένα βήμα πίσω και θα πω ότι κατανοώ πλήρως την απογοήτευση του κόσμου. Είναι περίεργο να καλείται ο κόσμος να ψηφίσει, το εκλογικό σώμα να ψηφίσει για την ανάδειξη των μελών ενός οργάνου και εκ των υστέρων να συνειδητοποιήσει ότι το όργανο αυτό δεν είναι το πιο ισχυρό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα συμφωνείτε ότι, δεν είναι τόσο ισχυρό και ότι κατά κάποιο τρόπο είναι και απαξιωμένο? Δεν θεωρώ ότι είναι απαξιωμένο. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι τόσο ισχυρό όσο θα έπρεπε. Ναι. Έχουμε μια ανατροπή του τεκμηρίου που ισχύει στα κράτη. Τι σημαίνει αυτό? Στην Ελλάδα το πιο ισχυρό όργανο είναι η Βουλή. Εκείνη έχει συνταγματικά το τεκμήριο της αρμοδιότητας. Ναι. Δηλαδή, όποια αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί σε οποιοδήποτε άλλο όργανο, στην κυβέρνηση, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι δικαιωματικά εξουσία του Κοινοβουλίου. Αυτό σε επίπεδο ευρωπαϊκό δεν ισχύει. Δεν είναι το πιο ισχυρό όργανο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό απογοητεύεται ο κόσμος. Δεν είναι απαξιωμένο όμως. Τι εννοώ δεν είναι απαξιωμένο? Άμα δείτε ιστορικά την ιστορία του θεσμού αυτού, θα δείτε ότι η δεκαετία του 50 ήταν απλά μια διακοσμητική συνέλευση. Θα έδινε τη δυνατότητα σε ορισμένους πολιτικούς της αντιπολίτευσης από τα διάφορα κράτη-μέλη να παρακολουθούν τις διεργασίες των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Σήμερα έχει ορισμένες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όλοι οι κανόνες δικαίου περνάνε από εκεί. Οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που λέμε κανονισμοί και οδηγίες, περνάνε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιο σημαντικό από αυτό, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αποπτεύει και την εφαρμογή του. Η κατανομή των κονδυλίων, ορισμένες αποφάσεις όπως που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ., εποπτεύεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το τελευταίο, το οποίο για μένα είναι και το πιο σημαντικό, είναι ακριβώς αυτή η εποπτεία, αυτή η λογοδοσία. Τα όργανα, όπως είναι η Κομισιόν, λογοδοτούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είναι ο μοναδικός τρόπος για εμάς τους πολίτες να μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Με λίγα λόγια, θα το θέλαμε πιο ισχυρό. Είναι πιο ισχυρό από ό,τι ήταν στο παρελθόν, αλλά θα το θέλαμε ακόμη ισχυρότερο. Πάντως, η ψήφος σε ευρωεκλογές έχει νόημα και έχει φανεί και στην Ελλάδα. Αυτό όταν κάποιους μήνες νωρίτερα εξεδόθη αυτό το περίφημο ψήφισμα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο προκάλεσε ένα πολιτικό σοκ, υπό την έννοια ότι αυτά τα οποία έλεγε ήταν ιδιαίτερα σημαντικά και τα οποία αφορούσαν πλέον και την κυβέρνηση της Ελλάδας και την αντιπολίτευση της Ελλάδας, και απέδειξε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δύναμη να παραγάγει πολιτικά αποτελέσματα ακόμη και με ένα ψήφισμα του.
που δεν είναι νόμος, είναι ένα κείμενο λιγότερο κανονιστικά φροντισμένο. Ναι, ναι, για τους φίλους ακροατές να πούμε έτσι περισσότερο για να κατατοπιστούν πιο εύκολα, ότι μιλάτε για το ψήφισμα για τις υποκλοπές, να το πούμε έτσι όπως εμείς το γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Ακριβώς. Έτσι, για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και τις υποκλοπές, τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, με κάθε προσπάθεια έκανε και κατέβαλε μεγάλη ενέργεια για να το απαξιώσει, δηλαδή λέγοντας ότι δεν είναι τίποτα και ότι εντάξει ψήφισαν κάποιοι βουλευτές. Ήταν απαξιωτικός ο λόγος των κυβερνητικών αξιωματούχων όταν μαθεύτηκε εδώ στην Ελλάδα αυτό το ψήφισμα. Απολύτως. Και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ήταν και αντιφατικός. Το ψήφισμα ήταν ακόμα πιο σημαντικό, διότι αναφερόταν και στο κομμάτι του κράτους δικαίου, δηλαδή με έμφαση στις υποκλοπές και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δικαστική διαρεύνηση του σκανδάλου, του εγκλήματος των Ντεμπών, αλλά επιπλέον αυτού, γιατί αναφερόταν και στην ελευθερία της έκφρασης στην Ελλάδα, δηλαδή στην πολυφωνία και τον πλουραλισμό των μέσων, με ειδική αναφορά στη Λίστα Πέτσα και στην δολοφονία του δημοσιογράφου του Καραϊβάζ. Του Καραϊβάζ, ναι. Για τις αντιδράσεις, πρέπει να σας πω, επειδή είχα την χαρά να ασχοληθώ πολύ κοντά με αυτό το ψήφισμα, ναι, σε ένα πολύ ωραίο νομικό φόρουμ που έχουν ιδρύσει ένας πολύ καλός καθηγητής μου στην νομική της Αθήνας, ο κ. Γιαννακόπουλος, και ένας καθηγητής, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που έχετε συχνά φιλοξενήσει, ο κ. Αλέξανδρος Κεσόπουλος. Α, μάλιστα, ναι, ναι. Έχοντας γράψει ένα άρθρο για αυτό το θέμα, διαπίστωσα από κοντά, κάνοντας έρευνα, την αντίφαση με την οποία οι διάφοροι θεσμοί προσπάθησαν να απαξιώσουν αυτό το ψήφισμα. Τι εννοεί, αναφέρεται πριν τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, ναι, η οποία λίγο πολύ είπε ότι πρόκειται για ένα πολιτικό παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Μόνο που δεν ήταν και αμυγός πολιτικό παιχνίδι, γιατί δεν ήταν μια ανακοίνωση των κομμάτων, ήταν μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσέξτε εδώ. Λίγες ημέρες μετά, ο Άριος Πάγος, σε μια πρωτοφανή του κίνηση, συγκαλεί διοικητική ολομέλεια για να απαντήσει στο ψήφισμα. Ήταν πρωτοφανές. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι, ναι. Ακριβώς. Σε εκείνο το κείμενό του δεν το αντιμετωπίζει σαν πολιτικό παιχνίδι, όπως λέει η κυβέρνηση, το αντιμετωπίζει σαν ένα σοβαρό θεσμικό κείμενο που χρήζει απάντηση. Την ίδια στιγμή, δηλαδή, η κυβέρνηση και ο Άριος Πάγος, προκειμένου να το απαξιώσουν, χρησιμοποιούν δύο τελείως διαφορετικές και αντιφατικές οδούς. Ναι. Πάντως, ναι, για να το συνδέσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτά που λέει αυτό το ψήφισμα είναι και δηλωτικά της δύναμης, της πολιτικής δύναμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συζήτηση που έγινε δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αν δεν προερχόταν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προερχόταν από κάποιο άλλο κοινοβουλευτικό σώμα. Για παράδειγμα, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ. Δεν θα συνέβαινε αυτό που συνέβη. Συνέβη αυτό που συνέβη ακριβώς επειδή ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό είναι η απάντηση για τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για το νόημα που έχει η ψήφος της ευρωεκλογής. Έχετε απόλυτο δίκιο και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Κύριε Καλόγερε, υπάρχει εντύπωση πως όσα συμβαίνουν στις συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γίνονται γνωστά στην κοινή γνώμη, για πολλούς και για διάφορους λόγους. Συνήθως γνωστό γίνεται οι σύνοδοι κορυφής, δηλαδή εκεί που συμμετέχουν οι πρωθυπουργοί ή οι πρόεδροι των ευρωπαϊκών κρατών, το λεγόμενο Eurogroup. Μόνο αυτό καλύπτεται ιδιογραφικά. Θα έπρεπε να προβληματιστούμε για την ύπαρξη επαρκών εγγύσεων διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή είναι περιττό? Νομίζω πως χρειάζεται, γιατί παρότι η διαφάνεια είναι ένας διακηρυγμένος στόχος, ρητός και απερίφραστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλκει την καταγωγή του από τη συνταγματική παράδοση των κρατών της Σκανδιναβίας. Οι Σκανδιναβοί το θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας να υπάρχει διαφάνεια. Έχουμε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν μας αντιμετωπίσει παραδείγματα πλήρους αδιαφάνειας. Θα σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Στο διάστημα της ελληνικής κρίσης, όταν η τύχη της χώρας, η ζωή των πολιτών πεζόταν στα διάφορα Eurogroup, ένας πολίτης, οποιοσδήποτε, δεν είχε καμία δυνατότητα πρόσβαση στο τι συνέβαινε. Για περιμέναμε με ανυπομονησία να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα, χωρίς κανένας να μας εξηγεί το πώς φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα και γιατί φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και τι συζητήθηκε. Ναι, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Ναι. Αλλά για να μην πάω μόνο στο
ιδιαίτερα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα της ελληνικής κρίσης και της διαχείρισής της. Θα φέρω ένα πολύ πιο πρόσφατο παράδειγμα της τότε Ελληνίδας Αντιπρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της κυρίας Καϊλή, η οποία ελέγχθηκε και ελέγχεται ακριβώς γιατί η δράση της ήταν διαφανής. Δηλαδή εμφανίζονταν να έχει επιρροές από τρίτο κράτος. Ναι. Χωρίς κανένας να το γνωρίζει, χωρίς κανένας να μπορεί να το γνωρίζει. Και αυτό το ζήτημα της αδιαφάνειας δεν αφορά μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προλάβω τυχόν αντιδράσεις. Αφορά ιστορικά και την Επιτροπή. Όχι πολλά χρόνια πριν, το 1991, δεν παραιτήθηκε απλά ένας επίτροπος. Παραιτήθηκε σύσσωμο το Κολέγιο των Επιτρόπων και ο πρόεδρος του, ο τότε Λουξεμβουριανός Ζακ Σαντέρ. Ακριβώς γιατί είχε δημοσιευθεί μια έκθεση η οποία μιλούσε για εκτεταμένη διαφθορά εντός της Κομισιόν. Με λίγα λόγια, υπάρχει ζήτημα διαφάνειας παρά τους διακηρυγμένους στόχους και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Ναι. Πολύ καλά κάνετε και μας το θυμήσατε αυτό, γιατί ομολογώ και εγώ το είχα, είχε διαφύγει από το μυαλό μου. Τώρα, πέστε μας αυτή την ατζέντα των θεσμικών οργάνων, ποιος την καθορίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτό επηρεάζει την αντιπροσώπευση των πολιτών. Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση, ακριβώς γιατί λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος, κάθε όργανο έχει το δικό του τρόπο να καθορίσει την ατζέντα. Αν έπρεπε να επιχειρήσουμε μια μεγαλύτερη έτσι, αποτίμηση, θα ξαναγυρνάγαμε θεσμικά στη Σύνοδο Κορυφής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ναι. Σε επίπεδο παραγωγής κανόνων δικαίου, θα μιλάγαμε για την Κομισιόν, γιατί είναι εκείνη που έχει την νομοθετική πρωτοβουλία. Όμως, από εκείνο το θεσμικό, αν θέλετε, αυτή τη θεσμική απάντηση, μέχρι την πραγματικότητα υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες. Mm-hmm. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το lobbying που αναφέραμε προνωρίτερα. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα πλέον που τοποθετούν τις Βρυξέλλες στο ίδιο επίπεδο με την Ουάσιγκτον όσον αφορά τη δραστηριότητα των εταιριών lobby, είτε συμφερόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε συμφερόντων τρίτων κρατών, οι οποίοι εμφανίζουν την εκπροσώπου στις Βρυξέλλες ακριβώς για να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Επιμετά ή αθέμητα. Αυτές οι διάβλοι, αυτές οι οδοί, οι οποίοι είναι ξεκάθαρα άτυπες και κάπως ασαφείς, θα μπορούσαν να εξισορροπηθούν από μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η οποία δυστυχώς είναι πολύ λίγο γνωστή, γιατί έχει απαξιωθεί και από εθνικές κυβερνήσεις, έχει απαξιωθεί και από την ίδια την Κομισιόν, που είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Δηλαδή, θα μπορούν οι πολίτες, συγκεντρώνοντας 1 εκατομμύριο υπογραφές, να διαμορφώσουν και εκείνη την ατζέντα. Έχει προκύψει από μια διάταξη της συνθήκης που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αναφέρονται στα θεσμικά όργανα. Και έχουμε καταλήξει σε αυτή την ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία μέχρι στιγμής έχει λάβει σάρκα και οστά για ζητήματα όπως το νερό. Και κατά την άποψή μου, όχι μόνο θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί, αλλά θα μπορούσε να γενικευθεί. Θα μπορούσε δηλαδή να αφορά πλέον όλη την παλέτα των αρμοδιοτήτων. Αλλά αυτό θα απαιτούσε μια οργάνωση, την οποία πολλοί νομίζω απέφχονται και θέλουν να αποτρέψουν. Πέστε μου κάτι. Η συλλογή υπογραφών από τους γονείς των θυμάτων στα Τέμπη έχει σχέση με αυτό, όχι? Έτσι, αυτό είχε να κάνει μόνο με την εσωτερική εδώ πολιτική σκηνή. Θα μπορούσε να έχει. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή για να αποφευχθεί η μονοπόληση, αν θέλετε, της ευρωπαϊκής δραστηριότητας από εθνικά θέματα. Προκειμένου να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, θα πρέπει να υπάρξει υπογραφή του σχετικού ψηφίσματος και από πολίτες άλλων κρατών μελών. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει μόνο ένα ψήφισμα από την Ελλάδα, μια συλλογή υπογραφών από την Ιταλία για ένα θέμα που υπάρχει εκεί. Θα πρέπει να κοινοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη και έτσι να αποκτήσει ευρωπαϊκή χρειά. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό και για την περίπτωση των Τεμπών. Αλλά έπρεπε δηλαδή εξ αρχής να είχαν διαχειριχθεί αυτή η μέθοδη, έτσι? Νομίζω ότι είναι πάντοτε ανοιχτό όταν έχουμε τα εργαλεία. Είναι κρίμα να μην τα χρησιμοποιούμε επειδή δεν τα γνωρίζουμε, επειδή κάποιοι δεν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς ως κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ κομματικά, αμιγώς ανεξάρτητο. Απλά χρειάζεται να υπάρχει ο διεθνής χαρακτήρας. Δηλαδή δεν αρκεί να ξεκινήσει όλα αυτά από ένα μόνο κράτος μέλος. Πάντως υπάρχουν ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες και εγώ νομίζω ότι είναι και μια σημαντική απάντηση σε όλες αυτές τις παρασκηνιακές ιστορίες, σε όλες αυτές τις ιστορίες αδιαφάνειας που περιγράψαμε πριν και οι οποίες αρχίζουν και μονοπολούν πλέον την εικόνα των πολιτών για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω από εκείνα τα περίφημα γυάλινα κτίρια στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, το Λουξεμβούργο.
Αυτό που παρατηρούμε, κύριε Καλόγερη, όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, για να έρθουμε λίγο έτσι και στα της Ελλάδος, αλλά και έχουν σχέση και με τα ευρωπαϊκά θέματα, είναι ότι αυτή την προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές απουσιάζει εντελώς η συζήτηση γύρω από ευρωπαϊκά θέματα. Πώς κατά τη γνώμη σας επηρεάζει αυτό το γεγονός τις επιλογές του εκλογικού σώματος και κατ' επέκταση την επόμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Αυτό που λέτε ισχύει. Αποουσιάζουν πλήρως τα ευρωπαϊκά θέματα, μόνο που αυτό δεν είναι καινούριο. Από το 1979, οπότε γίνονται και εκλογές για την άμεση ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και από το 1984 για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η συζήτηση στις ευρωεκλογές αφορά πάντα εθνικά θέματα. Ναι. Τις πρώτες ευρωεκλογές, αν έχουμε λίγο χρόνο να σας θυμίσω, το 1984 η τότε αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας είχε μετατρέψει τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα εναντίον της πρώτης κυβέρνησης του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό και ο τότε αρχηγός, ο Ευάγγελος Αδέρος, είχε κατέλθει ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Το Πασόκ κέρδισε τις ευρωεκλογές, εκείνος αναγκάστηκε να παραιτηθεί, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν αφορούσε τα ευρωπαϊκά θέματα. Ναι, ναι, ναι. Και στις μέρες μας, ο νυν πρωθυπουργός δήλωσε ότι στις ευρωεκλογές εξαρτάται η κυβερνητική σταθερότητα. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, μόνος του έθεσε τον πήχη σε άλλα επίπεδα από εκείνα που θέτουν οι εθνικές εκλογές. Δηλαδή, όχι στο 41% που βγάζει μια αυτοδυναμία και απαιτείται σταθερή κυβέρνηση, αλλά στο 33% που είχε τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Με λίγα λόγια, υπάρχει ένας διάχυτος προσανατολισμός, ο οποίος δεν είναι μόνο ελληνικός, είναι και ευρωπαϊκός. Στη Γαλλία, ας πούμε, υπάρχει αυτή η στρέβλωση. Επειδή αντιμετωπίζουν τις ευρωεκλογές σαν μια εύκολη ευκαιρία για αντιπολίτευση, όχι μόνο σε αυτές τις εκλογές, έτσι όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται δημοσκοπικά, αλλά και στις προηγούμενες, το 2019 και στις προπροηγούμενες, το 2014, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, το παλιό εθνικό μέτωπο, είναι εθνικός συναγερμός, ναι, πρωτεύει. Ναι, θα είναι οι τρίτες εκλογές τις οποίες είναι πρώτη δύναμη στη Γαλλία, παρότι δεν έχει καταφέρει ούτε να εκλεγεί η ίδια πρόεδρος, ούτε το κόμμα της να έχει αρκετούς βουλευτές στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Παρόλα αυτά, θα έχουν περάσει 10 χρόνια και 3 εκλογικές αναμετρήσεις του 2014, που η ακροδεξιά στη Γαλλία είναι πρώτη, και από ό,τι φαίνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά από το κόμμα του Προέδρου Μακρόν. Άρα, εδώ μιλάμε για μια στρέβλωση κατάστασης. Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι Γάλλοι ψηφίζουν την Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ευρωεκλογές γιατί θεωρούν καλύτερη εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένας συνδυασμός παραγόντων και κυρίως είναι ο μετασχηματισμός των εκλογών σε μια ευκαιρία να εκδηλωθεί η δυσαρέσκεια που είναι διάχυτη, ναι, στο Παρίσι και γενικότερα στη Γαλλία. Ωστόσο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η άνοδο, καταρχήν η αποχή, να ξεκινήσω από εκεί, η αποχή από τις ευρωεκλογές και σε συνδυασμό με την άνοδο της ακροδεξιάς που διαφαίνεται παντού σε όλη την Ευρώπη, μόνο καλό δεν θα φέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτά μεταξύ τους είναι αλληλένδετα, διότι έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ότι η άνοδος της αποχής έχει ευνοήσει ακροδεξιά κόμματα στο να πετύχουν καλύτερα ποσοστά και να πετύχουν και πιθανόν την πρώτη ή τη δεύτερη θέση στις χώρες τους. Ακριβώς. Και εν προκειμένου, σε αυτές τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μία ακόμα μεγαλύτερη απειλή από την ακροδεξιά. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε δύο ομάδες, δύο πολιτικές ομάδες άκρας δεξιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η μεν πρώτη είναι μια παραδοσιακή ομάδα της άκρας δεξιάς που ονομάζεται Ταυτότητα και Δημοκρατία, mm-hmm, στην οποία είναι ηγείται η Μαρίν Λεπέν με την εναλλακτική για τη Γερμανία, το κόμμα του Ματέο Σαλβίνη στην Ιταλία, αλλά και αντίστοιχους ακροδεξιούς από την Ολλανδία, την Πορτογαλία ή την Αυστρία, οι οποίοι παραδοσιακά θέλανε να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια δεύτερη ομάδα η οποία έχει φτιαχτεί ως παρακλάδι της Ευρωπαϊκής Κέντρο-Δεξιάς, ναι, από τον τότε Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον David Cameron, μαζί με Πολωνούς ευρωσκεπτικιστές, ακριβώς γιατί είχαν αρχίσει να αποκλίνουν οι θέσεις τους σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή το κόμμα της Ευρωπαϊκής Κέντρο-Δεξιάς. Αυτή η δεύτερη ομάδα που λέγεται Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, ναι, έχουν πλέον βρεθεί στην αγκαλιά της κυρίας Μελώνη. Δηλαδή είναι πλέον η ομάδα ενός κόμματος με ανοιχτά νεοφασιστική καταγωγή και η οποία συσσωματώνει μαζί της το Ισπανικό Vox, συσσωματώνει τους Πολωνούς ευρωσκεπτικιστές όπως είπα, πιθανόν μετά τις ευρωεκλογές το πολύ ισχυρό
κόμμα του Ούγγρου Πρωθυπουργού, του Βίκτορ Όρμπαν, αλλά έχει και ελληνικό αποτύπωμα, γιατί σε αυτή την ομάδα της κυρίας Μελώνη ανήκει η ελληνική λύση. Μάλιστα, που φαίνεται να, ειδικά έτσι με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι θα, έχει, θα αυξήσει την επιρροή. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό συνιστά μία απειλή άμεση και μία έμεση. Η άμεση είναι να έχουν τόσες έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε να μπορούν να μπλοκάρουν ορισμένες διαδικασίες. Αυτό σε αυτή τη φάση δεν φαντάζει πιθανό. Αλλά υπάρχει μια πιο επικίνδυνη, αν θέλετε, ενδεχόμενη εξέλιξη. Ναι. Μια έμεση απειλή. Είναι η ομάδα αυτή της κυρίας Μελώνη να επιδιώξει τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ξέρετε, εδώ και δεκαετίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί στη βάση μιας συνένεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά και την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Ναι. Με την βοήθεια πιθανών αναδιαστήματα των φιλελευθέρων που αναφέραμε πριν, του Πρόεδρου Μακρόν ή των Πρασίνων. Ναι. Η κυρία Μελώνη εδώ και καιρό επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Κέντρο Δεξιά, δηλαδή η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει την Ursula von der Leyen για την Προεδρία της Επιτροπής, πλέον να συνεργάζεται με εκείνους. Να συνεργάζεται δηλαδή με αυτό που σε ελληνικό επίπεδο είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι σε πρόσφατες δηλώσεις, δεν έχει περάσει ούτε μισός μήνας, η Ursula von der Leyen που επιδιώκει την επανεκλογή της, καλωσόρισε αυτές τις συνεργασίες. Και μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Σαρλ Μισελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είπε ότι δεν θα πρέπει να κοιτάζουμε την πολιτική καταγωγή όταν συζητάμε για ορισμένα πράγματα, για την κατανομή ορισμένων θέσεων, αρκεί να συμφωνούμε σε κριτήρια που, όπως έθεσε ο ίδιος, είναι θερυπίνο ο πόλεμος στην Ουκρανία. Με λίγα λόγια, είπε ότι εφόσον η ομάδα της κυρίας Μελώνη συμφωνεί με την ένθερμη στήριξη της Ουκρανίας στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα στη συνεργασία μαζί τους. Αυτό νομίζω για μένα είναι μεγαλύτερη απειλή. Βέβαια. Θέλω να ξαναγυρίσουμε εδώ στα των εκλογών, των ευρωεκλογών. Τα τελευταία χρόνια, κύριε Καλόγερη, πολλοί Έλληνες ευρωβουλευτές έχουν έρθει στην επικαιρότητα για λάθος λόγους. Μήπως ένα ερώτημα, θα έπρεπε οι ευρωβουλευτές να αναδεικνύονται με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτόν που σήμερα αναδεικνύονται? Καταλαβαίνω τι εννοείται. Η ευθύνη για τον τρόπο εκλογής των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίξει σε κράτη-μέλη. Δηλαδή, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που τίθενται ευρωπαϊκά, να υπάρχει αναλογικό εκλογικό σύστημα, να μην υπάρχει όριο για την είσοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγαλύτερο του 5% που ισχύει σήμερα στη Γερμανία. Αλλά κατά τα άλλα, τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν εκείνο το εκλογικό του σύστημα, να αποφασίσουν αν θα χωρίσουν την εκλογική του περιφέρεια, πώς θα χωρίσουν τις εκλογικές περιφέρειες. Εμείς έχουμε φτιάξει μία εκλογική περιφέρεια σε όλη την επικράτεια. Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Αλλού υπάρχει κάποιο είδους διαχωρισμός. Εμείς έχουμε επιλέξει αντί τις λίστες που ίσχυε μέχρι και τις ευρωεκλογές του 2009 να έχουμε τη Σταυροδοσία από το 2014 και μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Δηλαδή μέχρι και το 2014, μέχρι και τους ανθρώπους που είχαν εκλεγεί, δηλαδή το 2009, η δράση τους ήταν άγνωστη στο ευρύ κοινό. Ναι. Επιλέγονταν με λίστα από την εκάστοτε πρόεδρο του κόμματος και συζητάγαμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν μάλλον, ανήκαν σε τρεις κατηγορίες. Είτε σε ανθρώπους που γνωρίζαν πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, είτε σε ανθρώπους που ξεκινάγαν την πολιτική τους καριέρα, οπότε τοποθετούνταν από τα κόμματα εκεί για να ψηθούν, να το πούμε απλά. Ναι. Είτε σε ανθρώπους που μπαίνανε επικεφαλή συνήθως του ευρωψηφοδελτίου κάποιου κόμματος ως τιμητική αποστρατεία. Και από αυτό το σύστημα που ασκούσαν πολλοί κριτικοί τότε, περάσαμε σε ένα άλλο σύστημα, αυτού του Σταυρού, το οποίο μας έχει προσφέρει μέσα σε 10 χρόνια πάρα πολλές ιστορίες. που δεν ξέρει κανείς από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει. Και δυστυχώς, αν και τέθηκε στο δημόσιο διάλογο το ενδεχόμενο να αλλάξει αυτό το σύστημα, επιμένουμε σε αυτό και βλέπουμε πλέον την ενίσχυσή του. Δηλαδή, αν ρίξει κανείς μια ματιά στα ψηφοδέλτια των κομμάτων για τις ευρωεκλογές, νομίζω ότι σε πολλά από αυτά θα καταλάβει τι εννοούμε. Ναι. Διότι η μία και μοναδική εκλογική περιφέρεια με Σταυρό, ευθύς εξ αρχής, προέκρινε πρόσωπα που ήταν γνωστά διαμέσου των καναλιών εθνικής εμβέλειας, των τηλεοπτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας. Βέβαια. Αυτό έδωσε ένα πρώτο βήμα στους δημοσιογράφους. Και οι δημοσιογράφοι, όντως, έχουν κάνει αυτά τα χρόνια μια πολύ σημαντική πορεία εκεί. Δηλαδή, είναι μάλλον η πιο δραστήρια επαγγελματική ομάδα σε επίπεδο Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Γι' αυτό είχαν και αντίστοιχες επιτυχίες σε όλα τα κόμματα. Δηλαδή, ο Στέλιος Κούλογλου, ο Κώστας Αρβανίτης στην αριστερά, θυμάμαι από τη Νέα Δημοκρατία η Μαρία Σπυράκη, ο Γιώργος Κύρσος παλιότερα,
πρόσωπα τα οποία ήταν γνωστά στο ευρύ κοινό. Πλέον έχουμε περάσει από τη φάση των πολιτικών, των σχολιαστών μάλλον, της πολιτικής επικαιρότητας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο είναι γνωστό στην τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή δίπλα στους αθλητές ή τους καλλιτέχνες έχουν προσθεθεί παρουσιαστές όλων των ειδών και όλων των εκπομπών. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται σε κάποιες δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε και έχουν δημοσιευθεί, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, έχει πλέον επεκταθεί το πεδίο των δημοσκοπήσεων και δεν ρωτάτε μόνο η πρόθεση ψήφου, αλλά ρωτάτε και η πρόθεση σταυροδοσίας. Ναι. Οπότε βλέπουμε και ποιοι έχουν μεγαλύτερη δημοτικότητα, μεγαλύτερο έστω δημοσκοπικό ρεύμα. Διαπιστώνουμε ότι μάλλον η επόμενη σύνθεση της ελληνικής, των Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο, που στέλνουμε 21 ευρωβουλευτές ως χώρα, έχω την αίσθηση ότι εκ του αποτελέσματος θα είναι πρόσωπα μάλλον αναγνωρίσιμα σε όλους, αλλά από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εδώ, για τις αρμοδιότητες, για τους θεσμούς της ένωσης, δεν θα μπορούν να προσφέρουν πολλά πράγματα. Δεν θα μπορούν να προσφέρουν πολλά πράγματα. Νομίζω δεν έχουν ενδιαφέρον. Ναι. Νομίζω δεν τους ενδιαφέρει καν. Ναι. Θέλω να πάμε στο τελευταίο ερώτημα. Είναι πολλά που πρέπει να ρωτήσω, αλλά ωστόσο ο χρόνος της εκπομπής προχωράει προς το τέλος. Και θέλω να αναφερθώ στο εξής. Περάσαμε την κρίση χρέους, περάσαμε μεταναστευτική κρίση, προσφυγική. Τώρα έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη γενοκτονία στη Γάζα, την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καλόγερε, δίνει την εντύπωση πως πηγαίνει από κρίση σε κρίση. Είναι εν τέλει ικανή να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους πολύ σοβαρά και μεγάλα προβλήματα? Πολλοί θα σας πούν, κύριε Παμιαδάκη, ότι έζησε αυτές τις κρίσεις, αλλά επιβίωσε. Εγώ νομίζω ότι άμα το δούμε σε έναν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, θα μιλάμε για τη δεκαετία του 2010 και συνέχεια για μια ενιαία ευρωπαϊκή κρίση στην οποία συνερούνται όλες αυτές οι κρίσεις στις οποίες αναφερθήκατε. Ναι. Και νομίζω ότι το μακροπρόθεσμο αποτύπωμα αυτής της κατάστασης θα είναι ότι οριστικά πλέον θα έχει χαθεί ο ρομαντικός μανδύας που είχε περιβληθεί η ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ολοκλήρωσης. Τι εννοώ? Όχι μόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκών σπουδών, και σε επίπεδο νομικών σπουδών για την ιστορία της Ευρώπης και σε επίπεδο ευρωπαϊκής ιστορίας, γνωρίζαμε ότι αυτές οι εκκλήσεις προς τους Ευρωπαίους που είχε απευθύνει η Φερρυπίν, ο μεγάλος λογοτέχνης, ο Στέφαν Τσβάιγκ, έναν αιώνα πιο πριν. Ναι, ναι. Αυτός ο ύμνος προς την Ενωμένη Ευρώπη που είχε απευθύνει ξανά ο Βίκτορ Ουγκό, πλέον έχει οριστικά χαθεί. Δηλαδή, είναι το τέλος των μεγάλων ευρωπαϊκών προσδοκιών. Μένουμε με την Ευρώπη ως αναγκαιότητα. Και αυτό, νομίζω, είναι το μακροπρόθεσμο αποτύπωμα των κρίσεων. Θα ήθελα πολύ να αυτές οι κρίσεις να λειτουργούσουν σαν εφαλτήριο για μια ενδοσκόπηση, για μια νέα αρχή. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι από τα νομικά κείμενα που δεν έχουν αναθεωρηθεί, όπως σας είπα, το 2009. Δηλαδή, μια συζήτηση που έχει παγώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπενθυμίζω ότι ξεκινήσαμε το 1992 με τη συνθήκη του Μάστριχτ και μετά από 15 χρόνια είχε έρθει η συνταγματική συνθήκη, είχε απορριφθεί και ήμασταν στο δρόμο προς τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα 15 χρόνια μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά τις κρίσεις δεν έχει ξεκινήσει ένας αντίστοιχος διάλογος. Δηλαδή κάποιος ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι επιτρεπτό. Δεν είναι ενθαρρυντικά αυτά που μας λέτε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το πολιτικό, για το θεσμικό, έτσι, για το πολιτιολογικό μέλλον της Ευρώπης. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε και να κλείσουμε με αυτό, ναι. Αρκεί να έχουμε μία γνώση του τι συμβαίνει και στη συνέχεια να έχουμε και μία θέληση αυτό που μαθαίνουμε να τα εφαρμόζουμε. Κύριε Καλόγερε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή Διάλογοι. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ για την πρόσκλησή σας και τον ενδιαφέροντα διάλογο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Την ερχόμενη Πέμπτη θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωεκλογές, για το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Ως την ερχόμενη Πέμπτη, λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας. Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιαδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980.